Είναι η επικοινωνία. Και αφορμή μα τη δίνει ο κύριο Πύρο Ριζόπουλο. Είναι συνειδητή, είναι διευθύνων σύμβουλο τη Spin Communication. Νομίζω είναι και ο άνθρωπο που την έχει ιδρύσει. Σωστά. Η σουστά. οποία σουστά. είναι, νομίζω, η, η πρώτη εταιρεία που έχει εισαγάγει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις, στην επικοινωνία την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, να το πούμε διαφορετικά, μαζί με την Escherman. Του Άντρου Σμιθ από την Αγγλία, συνειδρήσαμε τη Spear Mind, mm -hmm. με την οποία ουσιαστικά κάναμε το μεγάλο άλμα και είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε μια εταιρεία που θα φύγει από το συμβατικό τρόπο επικοινωνία ε. και παραγωγή γνώση και θα πάμε στη λειτουργία και τη χρήση τη τεχνογνωσία που παράγει τεχνητή νοημοσύνη αποκλειστικά. Κάνοντα και ένα μεγάλο στρατηγικό άλμα και εξηγώντα ότι δεν θα παίξουμε αυτό το κρυψίνικο μεταβατικό παιχνίδι που θα πάρει λίγο καιρό. Ότι τη χρησιμοποιούμε λίγο και την παρουσιάζουμε σαν κάτι δικό μας ναι. και όποτε μας βολεύει ναι. και αυτό. Εμείς πάμε καθαρά και λέμε ότι εμείς έχουμε συγκεκριμένα παράξει δικά μας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Τα έχουμε παράξει οι ίδιες. Συνεπώς, οι υπηρεσίες οι οποίες κανείς ε, αγοράζει σε εισαγωγικά από τη Spear Mind είναι υπηρεσίες οι οποίες είναι αποκλειστικά διαμορφωμένες με στρατηγικό, σκεπτικό, ανθρώπινο αλλά με αποτελέσματα τεχνητή νοημοσύνη. Μισό λεπτό τώρα. Σε άλλε εκδοχέ τη τεχνητή νοημοσύνη ήταν προφανέ ή εύκολα εξηγήσιμο ποια είναι η λειτουργία τη, τι κάνει δηλαδή και πώ βοηθάει. Στο δικό σα το κομμάτι, ομολογώ ότι έχω απόλυτη άγνοια και νομίζω δεν είμαι μόνο τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη στην επικοινωνία. Θα σα το πω εξή. Καταρχήν, ε, θα ξεκινήσω ανάποδα. Mm. Ένα πράγμα το οποίο διαπιστώσαμε αμέσω μόλι φτιάξαμε την εταιρεία, δημιουργήσαμε την εταιρεία ήταν ότι η ίδια η αγορά και οι ενδιαφέροντες μας τράβηξαν να ασχοληθούμε και με άλλα αντικείμενα. Διότι όταν ξεκινούσαμε να πηγαίνουμε να παρουσιάσουμε τα δικά μας προϊόντα τη τεχνη, της τεχνητής στην επικοινωνία, Βρεθήκαμε σε συζητήσει οι οποίε μα λέγανε ότι κύριε Ζόπλε, σα γνωρίζουμε από τη Spin Communications. Η αξιοπιστία υπάρχει. Εμεί θέλουμε από εσά όμω να μα κάνετε και αυτό. Γιατί είτε θα μα κάνετε εσεί αυτό, είτε θα μα το κάνει κανεί, γιατί εμεί δεν ξέρουμε να λειτουργήσουμε. Το και αυτό. Θα σα πω. Η γνωμάτευση μίας μαγνητικής από ιδιωτικό νοσοκομείο. Ε, πνευματικά δικαιώματα νομικά. Αξιοποίηση αντοχή ε, κατασκευαστικών υλικών. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Το οποίο μας οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα. Γιατί ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι συνεχώ μεταβαλλόμενη. Προφανώ. Μαζί, λοιπόν, πρέπει να μεταβαλλόμαστε κι εμεί. Το βασικό μα συμπέρασμα ήταν ότι τελικώ το πρώτο μεγάλο είναι ότι δεν θα υπάρξει εξειδίκευση η μεγάλη δυνατότητα που θα προσφερθεί είναι του κατά πόσον έχει το ανθρώπινο σκεπτικό και την αναλυτική σκέψη να μπορεί να αξιοποιήσει τα λογισμικά που υπάρχουν και από εκεί και πέρα να ελέγξει το βαθμό που μπορεί σε δεύτερη φάση τη γνησιότητα του αποτελέσματο κατά πόσον αυτό το οποίο προκύπτει έχει όλε τι σοβαρέ υποδομέ για να σταθεί ω συμπέρασμα. δύο διαφορετικά πράγματα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν πρακτικά μου δίνατε δύο-τρία παραδείγματα για το πώ λειτουργεί. Θα σα πω τι κάνουμε εμεί. Ναι. Έτσι. Ε, γιατί αυτή τη στιγμή οι ενδιαφερόμενοι που έρχονται σε εμά είναι δύο ειδών. Εκείνοι που θέλουν τα εργαλεία επικοινωνία τα οποία έχουμε αναπτύξει εμεί, και εκείνοι που θέλουν μια γενικότερη αξιοποίηση τη τεχνητή νοημοσύνη στι δικέ του ανάγκε. Θα σταθώ λοιπόν λίγο πρώτο κομμάτι. Μιλάμε εταιρική επικοινωνία, πολιτική επικοινωνία. Όλα μπορεί, θα σα δώσω δύο διαφορετικά παραδείγματα. Ναι. Θα σα δώσω ένα διαπαράδειγμα εταιρικό ναι. και θα σα δώσω και ένα παράδειγμα ναι. πολιτικό. Πώ μπορούν να αξιοποιηθούν. Και θα δείτε ότι σε, όλη αυτή τη διαδικα... σε όλο αυτό που θα σα περιγράψω, το ζήτημα δεν είναι η διαδικασία, είναι ο τρόπο σκέψη προ την προσέγγιση. Mm -hmm. Εμεί έχουμε ένα εργαλείο στη Spear... στη Spear Mind, το οποίο το λέμε Feelings Journey. Με το εργαλείο αυτό το οποίο έχουμε καλλιεργήσει, μα δίνει τη δυνατότητα όταν βλέπουμε μία εταιρική ταυτότητα να μπορούμε να αναλύσουμε τα συναισθήματα τα οποία παράγει όταν αξιοποιεί τι πέντε αισθήσει, το βλέμμα, την ακοή, την όσφρηση τη γεύση, το άγγιγμα. Η, η εταιρική λοιπόν, ταυτότητα. Μπορεί εταιρική να παράξει τη σε όλα αυτά. Το σήμα ή το προϊόν. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, εκεί τι κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον και χωρίζουμε τα συναισθήματα σε τρει κατηγορίε. Θετικά, ουδέτερα, αρνητικά. Έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την ένταση και για να βοηθήσουμε τον πελάτη μέσα από αυτή τη διαδικασία, αφού αξιολογήσουμε τα συναισθήματα, πάνω στα συναισθήματα παράγουμε και όλη τη στρατηγική στα κοινωνικά δίκτυα γιατί μπορούμε και του δίνουμε hashtags τα οποία αποτυπώνουν, τα, συ... αν τα συναισθήματα δηλαδή είναι πολύ θετικά, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε την υπέρβαση στο θετικό, αν είναι ουδέτερα να βελτιώσουμε την ουδέτερη εικόνα, αν είναι αρνητικά να βελτιώσουμε την αρνητική εικόνα. Αυτό το έχουμε παράξει ναι. μόνοι μας. Να κάνουμε μία εξήγηση όμω πώ ακριβώ διαμορφώνεται η διαδικασία όλη. Φανταστείτε την τεχνητή νοημοσύνη σαν έναν άξονα. Φανταστείτε στον έναν άξονα τα μικροτσίπ τα οποία φτιαχτήκαν με τα οποία τρέχουν οι γνώσει mm -hmm. και οι πληροφορίε σε άλλε ταχύτητε σαν αυτά που παρήγαγαινα βίντεο. Έτσι. Στον ίδιο άξονα είναι οι γίγαντες της ε, τεχνολογίας οι οποίοι παρήγανε τι γλώσσε chat, GTP, Gemini κτλ. Και κάνουμε το τεράστιο άλμα και πάμε στον consumer, πάμε στο χρήστη. Εμείς λοιπόν ως Spearmine τι αποφασίσαμε, ότι από το ένα στο άλλο υπάρχει ένα τεράστιο χώρο στρατηγικής επεξεργασίας, mm -hmm. όπου μπορείς να αξιοποιήσεις τα, εργα... να αξιοποιήσεις τα λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν, τα οποία εμείς έχουμε... λειτουργούμε με γύρω τα 12 αυτή τη στιγμή, λοιπόν να αξιοποιήσεις αυτά χωρίς να αναγκάζεσαι να φτιάξεις δικό σου λογισμικό. Ούτε ή άλλως, επειδή έχω ενημερωθεί ότι είστε και μεγάλο οπαδό τεχνητή νοημοσύνη, <Και>, μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή, πριν από τρει μήνε, η δυνατότητα διαμόρφωσης κώδικα μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη ήταν στο 7% ναι. και τώρα έχει πάει στο 12%. Δηλαδή, αυτό που έχει αλλάξει τα πάντα, το οποίο είναι τα δεδομένα τα καινούρια, είναι ότι η καινούρια γλώσσα δεν είναι του κώδικα των αποφύτων του Πολυτεχνείου. Είναι καθομιλωμένη. Mm -hmm. Αν έχει αναλυτική σκέψη. Εμείς λοιπόν τώρα, α μια μεγάλη πρόκληση. Υπάρχει μια φράση που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα πολιτικά, να μην αναφερθούμε σε ποιον, η οποία είναι πολύ όμω. Ιστορική που μιλάει για εμβάθυνση και διεύρυνση. Mm -hmm. Εγώ τη χρησιμοποιώ και σε αυτή τη δουλειά. Το ένα το κομμάτι είναι να διευρύνεις τα προϊόντα mm -hmm. τα οποία φτιάχνει. Το βασικότερο κομμάτι της εμβάθυνση όμως, θα είναι πώς θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τον AI Specialist σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Mm -hmm. Ποιο είναι αυτός ο οποίο μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Εκεί λοιπόν έρχεται και εμείς το έχουμε ήδη προτάξει σαν συμπέρασμα, έρχεται η ίδια η JP Morgan. Είναι αυτή η, η μερικές μέρες, που έρχεται, έρχεται η JP Morgan και λέει: Ό,τι σπουδέ ξέρατε μέχρι τώρα, ξεχάστε τες. Yeah. Και να σα το πω εγώ πρακτικά. Το οποίο να ξέρετε ένα πράγμα, θα δημιουργήσει δυναμικέ νέα οικονομία. Μα διάβαζα ότι οι μεγαλύτερε αμοιβέ σήμερα στι ΗΠΑ είναι αυτοί που έχουν τον τίτλο AI Prompt Engineering. Αυτοί που σα... τροφοδοτούν εγώ... τα συστήματα ε... τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ, εγώ θα σα το ελληνοποιήσω. Μαζί με τον Άντρου Σμιθ, με τον οποίο είχα την τιμή να συνεταιριστώ, που είναι 40 χρόνια στη Τεχνητή Νομοσύνη, γιατί ξέρετε, η Τεχνητή Νομοσύνη δεν είναι κάτι ναι. καινούριο. Ναι. Ε, πάντα υπήρχε. Απλά εδώ τι συνέβη. Δημιουργήθηκε το τσίπ εκείνο που έδωσε τη δυνατότητα επεξεργασία, που οδήγησε στη δυνατότητα ναι. να μπορεί να υπάρχει στον κάθε καταναλωτή. Uh -huh. Πάντα υπήρχε. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν υπολογίζεται ότι εμεί αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη φάση διαμόρφωση. Τη περιγραφή με το τι πρέπει να μοιάζει εκείνο, ναι. για να πάμε στη διαδικασία αξιοποιώντα ποιότητε που έχει και skills, δεξιότητε, για να μπορέσουμε να τον εκπαιδεύσουμε, γιατί εμεί προσωπικά προβλέπουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να ξέρω σε πόσο, δεν θα υπάρχει εταιρεία που δεν θα μπορεί να έχει έναν άνθρωπο τέτοιο μέσα. Ναι. Εμεί λοιπόν ναι. θα πρέπει οπωσδήποτε, θα είναι μεγάλη επιτυχία για μα και έχουμε ήδη προλάβει, να αποφασίσουμε για να μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτόν τον άνθρωπο παίρνει έναν απόφυτο, μία απόφυτη τρίτης λυκείου θεωρητικών επιστημών. Με την αντίληψη την παραδοσιακή, δεν πάει στο μυαλό κανένα ότι το πρόσωπο αυτό λόγω yeah. της τη θεωρητική κατεύθυνση. Yeah. Μπράβο. Θα σα πω, λοιπόν, θα σας πω λοιπόν το εξή. Αν με όρους πανελλαδικών, μια πολύ συντηρητική και στήρα λογική, πάρει ένα μαθητή τη τρίτη λυκείου ή μία μαθήτρια, δύο άτομα, και πει. Θα ήθελα παρακαλώ να μου πει η Δεύτερη Εθνοσυνέλευση, ναι. για παράδειγμα, πώ επηρεάζει τη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία. Ο μαθητή που θα σου δώσει την παπαγαλία από τη σελίδα 65 στη σελίδα 67, για να γράψει καλά, δεν σου κάνει. Ο μαθητή ή η μαθήτρια που θα σου δώσει τη μία παράγραφο, mm -hmm. έστω και αν είναι λανθασμένη, είναι αξιοποιήσιμη. Mm -hmm. Δεν είναι έτοιμη, ναι, 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 είναι αξιοποιήσιμη. Είναι αξιοποιήσιμη. Άρα τι πρέπει. πρέπει, πρέπει να ξεχάσουμε, τι ξέρουμε και να πάμε ένα βήμα πίσω. Συγκρατήστε όμως το εξή. ότι ο άνθρωπος αυτός είτε, ε, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι απόφτως πολυτεχνείου. Ναι, ναι, είναι ναι, ναι. Άρα όλα πάνε ναι, ναι. σε μια νέα κατεύθυνση. Ναι, 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 Εσείς οι δημοσιογράφοι δείξατε μεγάλη ανησυχία για τι θα συμβεί σε σας. Ναι. Μα ακούστε να δείτε. Σε μια χώρα που έχουμε σταματήσει να κάνουμε αναλύσεις, γιατί ακόμα και τις αναλύσεις μας τις ταΐζουν, έτσι, εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί πρωτόλια σκέψη γράφοντας, ή μιλώντα, είναι πολύ πιο πολύτιμο ναι. σε μια εποχή τέχνη τη νοημοσύνη. Εκείνο που να, παίρνει να... το δελτίο τύπου και το κατεβάζει ναι. αμάστο. Σωστό. Και έχετε δίκιο και το εντοπίζετε πολύ σωστά και είναι ένα συστατικό τη ευκαιρία. Αυτό δεν είναι καν δημοσιογράφο. Αλλά έρχεται η ίδια η πραγματικότητα και αναιρεί την ύπαρξή του. Όμω θέλω να προλάβω λίγο, καθώ μπήκαμε ήδη και στο, εμέσω στο κομμάτι τη πολιτική επικοινωνία, το εξή. Έχουμε μπροστά μα ένα. Πολύ μεγάλο θέμα. Αμερικανικές εκλογές. Δεν στέκομαι καθόλου στο πολιτικό α, περιβάλλον και στον πολιτικό αντίκτυπο. Μένω στη στήρα επικοινωνία. Αναρωτιέμαι αν μια πολιτική οντότητα μπορεί, όπως είναι α, για παράδειγμα η υποψήφια, η πιθανή υποψήφια των δημοκρατικών, μπορεί η πολιτική επικοινωνία να, τις, να διαμορφώσει ένα άλλο προφίλ, το επιθυμητό προφίλ, σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πόσο δυνατό εργαλείο είναι η πολιτική επικοινωνία. Η πολιτική επικοινωνία έχει τα στοιχεία, θα σας μιλήσω με όρους που καταλαβαίνετε καλύτερα. Είστε χρόνια δημοσιογράφος, αξιοσέβαστος στο χώρο. Υπάρχει μια φράση που χρησιμοποιούμε στη δημοσιογραφία η οποία λέει ότι όταν υπάρχει πολιτική, δεν υπάρχει παραπολιτική. Mm -hmm. Όταν δεν υπάρχει πολιτική, τότε βασιλεύει παραπολιτική. Σωστό. Η επικοινωνία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι δύο τελείως διαφορετικές σχολές. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα διότι η αφετηρία της επικοινωνία στην Ελλάδα είχε δύο βασικού γνώμονε. Ο ένα ήταν ότι προήλθε από τη διαφημιστική αγορά. Αυτό είναι λάθο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε μία αλαζονία του πολιτικού συστήματος να μην αποδέχεται ότι έχει την ανάγκη πολιτικής κατεύθυνσης στρατηγικά. Φεύγετε από τις Άρα, λοιπόν, ναι, θα σας, Για να σας πάω στη διαφορά των ΗΠΑ. Άρα, αυτό όμως δεν υπάρχει στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Mm. Ο στράτεγγις δεν είναι επικοινωνιόλογος, είναι πολιτικά yeah, Πολιτικό, Άρα λοιπόν η αφετηρία είναι η παρά... πολιτική παράγει επικοινωνία Δεν και όχι η επικοινωνία πολιτική... Τώρα, Αυτό καταλαβαίνει. πόσο ευθύη μπορεί να είναι ο σύμβουλο ναι. για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί με έναν τέτοιον τρόπο, έτσι, παράλληλα αξιοποιώντα και τι δημοσκοπήσει και πλέον και την τεχνητή νοημοσύνη, ναι. είναι ένα αμείγμα δυνατοτήτων το οποίο δεν θα το βρείτε εύκολα. στην. Κρατάω ω αξίωμα αυτό που λέτε ότι η πολιτική παράγει επικοινωνία Μα και δεν όχι η επικοινωνία παράγει πολιτική. Δεν το πάω πρώτο. Ναι, 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 όχι το ακούω. Απλά έχω... μπορώ, κάνω αυτή τη δουλειά κοντά 30 χρόνια, σα επιβεβαιώνω ότι ναι. έτσι είναι. Το τελευταίο που θέλω να σα ρωτήσω είναι το εξή επίση. Είστε χρήστη προχωρημένων και προωθημένων τεχνικών με όλα τα μέσα της τεχνολογία. Ακούμε για ποσά που συλλέγουν οι υποψήφοι που φτάνουν στο ένα στην, Εί... στην Αμερική. Είναι ποσά που. Κατά βάση επιθύνονται στην επικοινωνία. Και αναρωτιέμαι ποια είναι τα κανάλια σήμερα, α πούμε στι ΗΠΑ, που συνήθω είναι αυτό που θα ζήσουμε μετά από κάποια χρόνια εδώ στην Ευρώπη και πολύ περισσότερα εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι τα κανάλια σήμερα, τα δυνατά κανάλια που θα διοικητευτούν τόσο θηριώδη ποσά. Καταρχήν να, ξεχαρι... να ξεχωρίσουμε ένα πράγμα. Υπάρχει το FEC, το Federal Election Commission, το οποίο έχει αποδεχθεί πλήρω την έννοια του πολιτικού χρήματο, ναι. κάτι το οποίο δεν έχει την υποκρισία που έχουμε στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, εσεί σήμερα ω ψηφοφόρο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του FEC, να βάλετε το όνομα του υποψηφίου που σα ενδιαφέρει και θα σα βγάλει όλου του χορηγού. Ναι. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων τα κανάλια διοχετεύονται και λειτουργούν διότι υπάρχει αυτή η αφετηρία τη διαφάνεια. Σωστό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο των πραγμάτων είναι ότι τα κανάλια με τα οποία αυτά τα λεφτά διοχετεύονται είναι ή τα τεράστια media shops τα οποία υπάρχουν στην Ουάστρομ, τα οποία είναι καθαρά για πολιτική διαφήμιση. Πού που, που διοχετεύουν και τα λεφτά Θα πω πώ γίνεται η διαδικασία. Μέσα από τι δημοσκοπήσει δημιουργείται μια ολόκληρη στρατηγική που λέγεται targeting. Επειδή ναι. η Αμερικάνικη κοινωνία είναι εξαιρετικά σύνθετη, δεν μπορούν τα λεφτά να, πε, να πετιώνται δεξιά και αριστερά. Mm -hmm. Άρα έχει ένα ζήτημα δημογραφικό και έχει και ένα ζήτημα γεωγραφικό. Άλλο Νότο, άλλο Βορρά, άλλο Ανατολικό. Δεν άλλο είναι. Άλλο... Μακάρι να ήταν και τόσο Ναι, όχι. Τρίτο, σχηματικά. Το, το, το τρίτο το λέω. στοιχείο, τα media markets στην Αμερική διαφέρουν κατά πολύ στον αφορά το κόστο του. Mm. Το γεωγραφικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν κάποιο είναι υποψήφιο για γερουσιαστή στην Πενσιλβάνια, θα πληρώσει πάρα πολλά λεφτά γιατί για να πιάσει το κομμάτι τη Πενσυλβάνια mm. πρέπει να απευθυνθεί στην αγορά πολιτικού χρόνου τη Νέα Υόρκη να πιάσει από Σικάγο και να πιάσει και από Νότο. Δεν απευθύνεται σε μία αγορά. Ναι. Άρα λοιπόν το κόστος αυτό διανέμεται με βάση τη συγκεκριμένη ανάγκη. Το δεύτερο στοιχείο, γι' αυτό και γελάω όταν στην Ελλάδα παρακολουθούν τις εθνικές δημοσκοπήσεις στην Αμερική, είναι πολύ πιο σημαντικό να παρακολουθείς τις δημοσκοπήσεις σε πολιτιακό επίπεδο ότι οι, πολιτείε πολιτείες καθορίζουν τους εκλέκτορες. Mm -hmm. Είναι πάρα πολλές ναι. φορές, το θυμάστε ότι η Χίλαρη έχασε Κέρδισε ε, και και δύο εκατομμύρια ψήφου παραπάνω. Και έχασε. Και έχασε. Άρα λοιπόν είναι ένα σύνθετο σύστημα το οποίο όταν αποφασίζει να χιοθετεύσει αυτά τα λεφτά τα οποία είναι πολλά και είναι σύνηθε αυτή η αγορά να είναι ακριβή και να μην αμφισβητείται. Υπάρχουν επίση εταιρείε που κάνουν fundraising στην Αμερική οι οποίε δουλεύουν με 20% κέρδο. Ναι, ναι, είναι ναι. μια ολόκληρη διαδικασία. Μαζεύουν λεφτά. Επίση είναι ένα σύστημα πρόσβαση. Να σα πω κάτι. Ε, επειδή είναι περιορισμένο ο χρόνο. Αν το επιτρέπει το πρόγραμμά σας και αν έχετε τη διάθεση, θα ήταν τεράστια η χαρά μου να ανοίξουμε το θέμα της πολιτικής επικοινωνίας, τα σύγχρονα εργαλεία, τα σύγχρονα κανάλια και το παράδειγμα των ΗΠΑ, πώς, ε, η, τα, τα σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία και πώς η πολιτική τα αξιοποιεί, να, προσπαθώντας να, να δούμε λίγο εσωτερικά τις διαδικασίες στην Αμερική. Με ενδιαφέρει να γίνεται κατανοητό ότι η δημιουργικότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν μπορεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Ναι. Από εκεί και πέρα μπαίνουν υποκειμενικά στοιχεία. Ωραία, ωραία, ωραία. Ε, ε, υποκειμενικά στοιχεία, conspira conspiration όπως λέμε τώρα αυτή τη στιγμή με την περίπτωση Τραμπ που ακούσει συζητήσει του κατά πόσο ήταν στημένο. Δηλαδή, υπάρχουν Μ, μη, μη, το στην πολιτική. υπάρχει. υπάρχουν. αν θα είστε στην Αθήνα στι επόμενε εβδομάδε. Ε, επόμενε εβδομάδε, όχι, αλλά στι επόμενε μέρε με μεγάλη χαρά. Θα μα κάνετε την τιμή. Με μεγάλη χαρά, χαρά. Τι λέτε, μέρη. δική μου τιμή και σα ευχαριστώ και για το χρόνο. ε, χρόνο. όχι, εγώ ευχαριστώ για τη διάθεσή σα του χρόνου και κυρίω ότι μοιράζεστε την πολύ, πολύτιμη εμπειρία και γνώση σα μαζί μα. Να σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ. Μένω στο ότι θα τα ξαναπούμε εστιάζοντα στην πολιτική επικοινωνία και στο περιβάλλον των Αμερικανικών εκλογών. Όχι με είναι. το πολιτικό ε, περιβάλλον, κυρίως δεν στο, έχουμε στο πρόβλημα, τεχνικό κομμάτι. Δεν έχουμε πρόβλημα να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Ωραία Απλά συγκρατήστε αυτή την κουβέντα. Όσο ε, θα θυμάστε ότι η Αμερική είναι η χώρα του NBA. Ναι. Τα πάντα αλλάζουν. Ναι. Δείτε σε πόσα λεπτά ανακοίνωσε ο Μπάιντεν, ναι. σε πόσα λεπτά απεδέχθη η Καμάλα, σε πόσα λεπτά απάντησε ο Τραμπ. Και σε πόσα λεπτά οι χορηγοί σκάσανε 90 εκατομμύρια. 90... Δηλαδή, εκατομύρια. βλέπετε δηλαδή <laughs> ότι ναι. αυτή είναι ρυθμοί που σε εμά δεν είναι κατανοητή. Λοιπόν, τα κρατάω όλα αυτά ως αφορμή και ως πρόλογο για την επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε για την οποία προκαταβολικά ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και Να είστε ναι. καλά κύριε. Να είστε ναι. καλά.